Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό? Σε ποια γλώσσα πρέπει να σας το πω? Ακούστε λοιπόν, γιατί πια έχω πιστεί για αυτό που θα πω. Ενώ πριν έτρεφα ορισμένες αυταπάτες. Μέχρι πριν λίγα λεπτά έτρεφα ορισμένες αυταπάτες. Αυτό που το καταλαβαίνει και αυτός που δεν έχει πάει καθόλου ούτε στο δημοτικό, δεν θέλετε να το καταλάβετε κάποιοι που είστε δήμαρχοι, είσαστε πρώην βουλευτές, μην στελέχη, είστε μορφωμένοι, έχετε επίπεδο και κάνετε πως δεν το καταλαβαίνουν. Πως δεν το καταλαβαίνετε. Μιλάτε περί όλων πλην αυτού. Δεν αναφέρομαι σε μια σειρά από συναδέλφους που ήδη τοποθετήθηκαν θετικά για αυτό το ζήτημα και τώρα και πριν από 2,5 μήνες που το ξανακουβεντιάζαμε. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που βάλαμε με ανακοίνωση πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση μαζί με όλα τα άλλα βέβαια που πρέπει να διεκδικήσουμε ως αυτοδιοίκηση? Αυτή βάλαμε. Τις αεροφωτογραφίες του 45. Αυτό δεν το θέλετε. Και ξέρετε γιατί δεν το θέλετε? Θα σας το πω ευθέως. Δήμαρχε, αφορά εσένα προσωπικά, αφορά όσους ψηφίσουν μαζί σου, αφορά τον κύριο Σολδάτο και την παράταξή του, τις παρατάξεις σας δηλαδή, δεν θέλετε να πάτε κόντρα με την κυβερνητική πολιτική στο ζήτημα, που δεν θέλει να το λύσει το συγκεκριμένο θέμα με τον τρόπο που εδώ και 3 μήνες και εμείς και άλλοι συνάδελφοι κοπανιόμαστε. Με το μάτι τι θα γίνει το πέρα, Κώστα? Με το μάτι τι θα γίνει? Και με τον Παρνασό και με την Παρνίθα. Κύριε Γρηγόρη. Όχι, διάλογο κάνουμε. Σε παρακαλώ. Με συγχωρείς. Δεν ξέρω τι είδους διάλογος είναι αυτός και τι θέλεις να κουβεντιάσουμε για το μάτι. Αν θέλει να μπει θέμα στη Συμβούλια, κουβεντιάσουμε και για το μάτι. Όχι, σε παρακαλώ. Γρηγόρη Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Να κουβεντιάσουμε και για το μάτι. Επειδή το 46 ήταν πράσινο, γι' αυτό το λέω. Θέλει δημόσια. Παναγιώτη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις ούτε εσύ, κύριε Γρηγόρη. Ας το μάτι, με την Πάρνη θα τι θα γίνει. Με την Πάρνη θα τι θα γίνει. Παναγιώτη, σε παρακαλώ πολύ. Με απασχολεί ο τόπος μου και με απασχολούν φυσικά και τα Ιόνια νησιά. Ως ενότητα. Πριν λίγο είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι χρησιμοποίησα μια διατύπωση. Τη διάβασα προηγουμένως, θα την ξαναδιάβασω φυσικά γιατί είναι και πρότασή μας, η οποία αφορά ειδικούς. Και του λέω του κυρίου Δημάρχου, όταν αναφέρεται το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, την επιχώρια περιουσία δηλαδή, με την οποία εμείς είχαμε ασχοληθεί ως προηγούμενη δημοτική αρχή, και έχει στα χέρια του και ένα σημαντικό στοιχείο, την γνωμοδότηση του γραφείου Φλογαΐτη, που είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Δεν γίνεται ειδικός ο ίδιος? Γιατί είμαστε εμείς ειδικοί που χρησιμοποιήσαμε μια συγκεκριμένη διατύπωση? Ξέρετε που εμπεριέχεται αυτή η διατύπωση που χρησιμοποίησα, κύριε Δήμαρχε? Αλλά προφανώς δεν το έχετε διαβάσει. Το κείμενο της Επτανησιακής Νομοσπονδίας. Εκεί εμπεριέχεται. Τι λέμε εμείς, για να τελειώνουμε. Δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ανακρούει πρίμνα η κυβέρνηση, καλά κάνει, δουλειά της είναι να κάνει πίσω όπου κάνει λάθος. Καλά κάνει. Αυτά όμως που κάνει είναι μικρά βήματα προς τα πίσω. Τους πολίτες της Λευκάδας, που το 60% είναι χαρακτηρισμένο ως δασική έκταση, τους ενδιαφέρει να μην χάσουν αυτό που πραγματικά ήταν ως μορφολογία του εδάφους τους. Δηλαδή, είχαν τις λιθιές τους και το καλλιεργούσαν πριν 50 χρόνια. Αλλά οι συνθήκες της ζωής τους έφεραν άλλους να πάνε μετανάστες ή να εγκαταλείψουν την αγροτική παραγωγή για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τους δασικούς χάρτες τους θέλουμε. Δεν υπάρχει κοινωνία σε καμία ήπειρος του κόσμου με οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα που να μην υπάρχουν δασικοί χάρτες. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και άλλο πράγμα μέσα από πραγματικά
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και που έχουμε μείνει πίσω ως χώρα, να επιχειρείτε αυτό που επιχειρείτε μέσω και της ιστορίας του COVID. Τι, να χτυπηθεί η μικροεπιχείρηση σε βάρος κάποιων μεγάλων. Ξέρετε ποιον.